don't need another mountain. Μετά το ταλέντο στο χορό, ο Τρίφωνας Σαμαράς επρόκειτο να ξεδιπλώσει και το ταλέντο του στην υποκριτική, παίζοντας ένα σύριαλ στην κυπριακή τηλεόραση. Η συνεργασία αυτή όμως ναυάγησε και οι φήμες ήθελαν τον Κομωτή να είναι πολύ ενοχλημένος με την πρωταγωνίστρια του σύριαλ, Φέη Ξυλά, γιατί δεν τον ήθελε στην ίδια παραγωγή. Ο ρόλος αυτός θα ήταν ο Κομωτής της, το δεξί χέρι της. Παρόλα αυτά, το σύριαλ θα γίνει ή δεν θα γίνει καθόλου? Θα γίνει και εγώ θαύμαζα και πάρα πολύ την Ξυλά, γι' αυτό ήθελα και να το κάνω. Ας φτιάξω λέω λίγο την ατμόσφαιρα, βάζω ένα κόκκινο λουλούδι στα αυτή, ανεβαίνω πάνω στην καρότσα και χτίζω. Γενικά, τελικά. Ο Τρίφωνας έλεγε πόσο τη θαυμάζει για το υποκριτικό της ταλέντο. Όμως στη showbiz μιλούσαν για κόντρα μεταξύ τους. Η ίδια ωστόσο με συνέντευξή της στο People ξεκαθάρισε τα πράγματα και έδωσε ένα τέλος στην κόντρα της με τον Κομωτή. Το μόνο που μπορώ να σου απαντήσω είναι πως ο Τρίφωνας μου είναι εξαιρετικά συμπαθής και τον θεωρώ πολύ καλό στη δουλειά του και δεν καθορίζω εγώ το cast των σύριαλ στα οποία παίζω. Μάλιστα, η Φέη Ξυλά αναγνώρισε το πηγείο χιούμορ του Τρίφωνα. Τον έχεις δει ποτέ από κοντά, γνωρίζεστε? Τον έχω γνωρίσει, αλλά δεν τον ξέρω καλά. Θεωρώ ότι έχει απίστευτο χιούμορ και τον έχω απολαύσει σε ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής. Η Φέη Ξυλά συνεχίζει ακάθεκτη τα γυρίσματα για το κυπριακό σύριαλ στο οποίο πρωταγωνιστεί. Και ο Τρίφωνας έμεινε με την απορία πώς θα ήταν να συνεργαστεί μαζί της. Αφού η παρεξήγηση μεταξύ τους όμως λύθηκε, ποιος ξέρει, μπορεί κάποια στιγμή οι καλλιτεχνικοί τους δρόμοι να συναντηθούν. Για την κρίση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει